Θα όλοι οι 9.000 όπως αναφέρεται ο αριθμός από την ειδωμένη σε κέντρα φιλοξενίας. Η λογική είναι ότι ένα πράγμα σαν την ειδωμένη δεν μπορεί να διατηρείται. Δηλαδή το μόνο τους δουλεμπόρους εξυπηρετεί η διατήρηση. Έχουν επιλεγεί, κύριε Κυρίτση, έχουν επιλεγεί τα σημεία που θα μεταφερθούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες από την ειδωμένη, κύριε Κυρίτση? Ναι, είναι αυτοί οι 6-7 βιομηχανικοί χώροι τους οποίους έχουμε ανακοινώσει. Μου πείτε να τους ξαναπώ τώρα γιατί δεν έχω μπροστά μου το χαρτί, αλλά είναι αυτοί που το τελευταίο δεκαήμερο έχουν αναφερθεί όλοι. Κάτι τελευταίο, σχετικά με τη σιδηροδρομική γραμμή, είναι, κύριε Κυρίτση. Μπορώ να ολοκληρώσω λίγο αυτό που λέω? Δεν σε ακούω, Χρήστο μου, συγγνώμη, λυπάμαι, αλλά έχει τόσες παρεμβολές από το πρωί. Το ακουστικό δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Δυστυχώς. Ξεκίνησα να ρωτώ αν η πρωτοβουλία αυτή θα περιλαμβάνει και την σιδηροδρομική γραμμή. Προφανώς το ίδιο θέλαμε το να ίδιο ρωτήσουμε. Το ίδιο λέγαμε προφανώς. Τις ειδωμένες. Προφανώς, δηλαδή, έτσι, αν θέλουμε να μιλήσουμε τελείως σχηματικά, το συμφέρον εντός πολλών εισαγωγικών του ελληνικού κράτους είναι το ζήτημα της σιδηροδρομικής γραμμής. Μετακίνηση όλων των προσφύγων από αυτό το έσχος που λέγεται ειδωμένη είναι στο συμφέρον των ιδίων. Προφανώς και η γραμμή θα αδειάσει για να μπορεί να περνάει το τρένο κανονικά, αλλά και το βασικό είναι και οι άνθρωποι να μεταφερθούν εκεί που οι συνθήκες είναι ανθρώπινες. Μάλιστα, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, γιατί πρέπει να συντομεύσουμε βέβαια, και εδώ, κύριε, να δώσουμε λίγο χρόνο στους καλεσμένους. Ένα δευτερόλεπτο, σας παρακαλώ. Ξέρετε ότι υπάρχουν αντιδράσεις, κύριε Κυρίτση, από την τοπική αυτοδιοίκηση για τους 9.000 πρόσφυγες, το ενδεχόμενο να εγκατασταθούν όλοι σε δομές της Κεντρικής Μακεδονίας. Και μάλιστα διατυπώθηκαν και Ιωνία απειλές. Μην τολμήσει η κυβέρνηση να τους μεταφέρει εντός της Κεντρικής Μακεδονίας. Ναι, θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Το ένα σχόλιο είναι ότι μέχρι στιγμής και σε όλους αυτούς τους μήνες που είναι στην έξαρση το προσφυγικό, δεν έχουμε διαπιστώσει κάποια ιδιαίτερα ζητήματα προστριβής μεταξύ Ελλήνων και προσφύγων. Το δεύτερο είναι ότι βρισκόμαστε ακόμα στην πρώτη φάση, δηλαδή αυτή είναι προσωρινή χώρη φιλοξενίας. Δεν είμαστε στη φάση ακόμα που θα διανεμηθεί ο προσφυγικός πληθυσμός σε ολόκληρη τη χώρα και περιμένουμε κιόλας, και όπως έχει πει και στην τελευταία έκθεση της η Κομισιόν, να αρχίσουν να επιταχύνονται και με την κατάσταση σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δεν νομίζω ότι είναι... Συγχαρητήρια και για τα νέα σας καθήκοντα. Προς το παρόν δεν. Λοιπόν, κύριε Κυρίτση, ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια και για τα νέα σας καθήκοντα. Καλή σας ημέρα.